Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Εκπομπή που στην οποία σχολιάζουμε την επικαιρότητα με τους καλεσμένους μας που τοποθετούνται πολιτικά. Να θυμίσω σε όλους να πατήσουν εγγραφή στο κανάλι, να κάνουν like στην εκπομπή και το καμπανάκι βέβαια για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Σήμερα έχουμε δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ετοιμότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα μας με αφορμή το σεισμό στη γειτονική μας χώρα. Και το άλλο έχει να κάνει με τους πολίτες. Κατά πόσον είμαστε πολίτες και καλό θα ήταν να το δούμε όλοι μας και να ψαχτούμε λίγο, γιατί εν ώψη και εκλογών, καλό θα είναι να δούμε πώς πρέπει να ψηφίζουμε. Δύο καλεσμένες σήμερα, η κυρία Νίνα Δημητρίου και η κυρία Έφη Εφρεμίδου. Και να πάμε στο πρώτο μας θέμα, να δούμε πόσο προστατευμένοι είμαστε ως πολίτες και τι μέτρα προστασίας έχει λάβει η χώρα για τα δημόσια κτίρια σε σχέση με το σεισμό που είδαμε στη γειτονική χώρα και τρομάξαμε, όπου κατέρευσαν τα κτίρια σαν χάρτινη πύργη, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, πάρα πολλούς άστεγους, φτάνουν οι άστεγοι τις 200.000 μέχρι στιγμής, και να δούμε εμείς αν είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί τα ρήγματα αυτά μπορούν να κινητοποιήσουν και τα δικά μας ρήγματα. Κυρία Δημητρίου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθέατές σας. Κυρία Δημητρίου, είστε υποψήφια με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και στο νομό, θυμίστε μου το νομό. Θεσπρωτείας. Πάρα πολλοί έχουν βγει και μιλάνε δημόσια. Είδαμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εγκεκριμένος επιστήμονας σεισμολογίας. Έχει διατελέσει διευθυντής ερευνών σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι, National Contact Officer σε θέματα τσουνάμι. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλούς τίτλους. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι της σεισμολογίας. Να τοποθετείται δημόσια και να αναφέρει ότι υπάρχει οικία από το 2001 να ελεγχθούν τα δημόσια κτίρια, 80.000 δημόσια κτίρια και πιο πολύ σχολεία, γιατί τα παιδιά μας ενδιαφέρουν περισσότερα από όλους, όχι ότι οι υπόλοιπες ζωές δεν έχουν σημασία, αλλά επειδή τα παιδιά είναι απροστάτευτα, μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί μόνο τα 16.000 κτίρια. Αυτό είναι αλήθεια, την έχω ακούσει τη συνέντευξη. Και ο κύριος Παπαδόπουλος σε αυτήν τη συνέντευξη μίλησε κυρίως για τα σχολικά κτίρια. Και αυτό λίγο σήμανε συναγερμό και σε εμάς. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένας σεισμός με χιλιάδες θύματα για να ανοίξουν τα στόματα και στη χώρα μας. Να δούμε λίγο αυτά τα θέματα σήμερα. Είναι πολλά τα θέματα. Πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα καταλάβουμε και επιτέλους να δούμε τη λύση. Γιατί η ανθρωπότητα βάλεται σε όλον τον πλανήτη. Από μία κάστα, τι να πω τώρα, κυρία Θεοδωροπούλου, όντων να πω άνθρωπους, δεν μπορώ να τους πω, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει σταγόν ανθρώπινου δείγματος μέσα τους. Και ξέρετε, ένας σεισμός στη γειτονική Τουρκία, πέρα ως, να το δούμε ως το ανθρώπινο κομμάτι, έχει πάρα πολλές επιπτώσεις. Στήχησε χιλιάδες ζωές, όπως είπατε. Και τι έγινε? Αυτό που είδαμε εμείς, παρατηρήσαμε, ότι οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν κρατικούς μηχανισμούς, θέλετε να πω, κυβέρνηση να πω, και αποδείχθηκε τελικά ότι αυτοί οι άνθρωποι αγόρασαν παλάτια φτιαγμένα στην άμμο. Ως παρατηρητές, εμείς εδώ από την χώρα μας και ως άνθρωποι σκεπτόμενοι, καταλαβαίνουμε ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες για όποιους αποφάσισαν να χτίσουν πάνω σε ένα ρήγμα με πολύ φτηνά υλικά, σπίτια, καταστήματα, σχολεία, έτσι, στα οποία κατοικούσαν άνθρωποι. Μιλάμε για 10 πόλεις, 12 εκατομμύρια ανθρώπους. Πόσο αξία έδωσαν στην ανθρώπινη ζωή? Και φαίνεται δεν δόθηκε αξία. Αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε, βλέποντας τη γειτονική χώρα και την καταστροφή που έχει συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και εμείς σεισμογενής χώρα, όλοι τρέμουμε τη στιγμή που θα γίνει ένας παρόμοιος σεισμός ή αν ο σεισμός της Τουρκίας
πυροδοτήσει σεισμικές δονήσεις στη δική μας χώρα. Πόσο προστατευμένοι είμαστε εμείς. Είδαμε από τον κύριο Παπαδόπουλο να δηλώνει δημόσια ότι ουσιαστικά και δεν έχει γίνει έρευνα και δεν είναι ολοκληρωμένη έρευνα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα 80.000 δημόσια κτίρια και τα σχολεία. Και σε δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο βήμα που θα έπρεπε να γίνει είναι όταν θα διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτά τα κτίρια σε σεισμικές δονήσεις και στη σύγχρονη νομοθεσία, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και να διορθωθούν, διορθωτικές κινήσεις. Αυτές οι διορθωτικές κινήσεις τώρα, εάν μας πήρε τόσα χρόνια, δηλαδή πήρε 22 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ελέγξει 16.000 κτίρια, θεωρούμε ότι τον αιώνα τον έχουμε σίγουρο για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε κιόλας. Πώς θα γίνει, εμείς δεν μπορούμε να αισθάνομαστε προστατευμένοι? Από ό,τι φαίνεται, όχι βέβαια. Με αυτά που ακούσαμε μέσα από τη συνέντευξη του κύριου Παπαδόπουλου, όχι. Καθόλου προστατευμένοι. Και συνειδητοποιούμε σε αυτήν τη χώρα ότι τελικά μας λείπει η γνώση για το τι συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα των μηχανισμών του κράτους μας. Και εμπιστευόμαστε ανθρώπους και πιστεύουμε σε ό,τι μας, με ό,τι μας ξεφωνίζουν. Γιατί δεν γνωρίζουν. Ναι. Ακούσαμε... Μισό λεπτάκι. Ακούσαμε λοιπόν τον καθηγητή και σεισμολόγο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, όπως είπατε, στα δημόσια κτίρια και δι' σε σχολικές μονάδες. Όπου οι σχολικές μονάδες στην Ελλάδα είναι πολύ παλιές κατασκευές και στεγάζονται τα παιδιά μας. Έλεγχοι που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2001, βάσει της εγκυκλίου, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πόσες κυβερνήσεις και κόμματα έχουν περάσει από τότε? Κανένα κόμμα που αποδεικνύεται και καμία σύνθεση βουλής που έχει αναλάβει την εξουσία δεν φρόντισε να ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους. Έχουν που έχουν τα παιδιά μας σε κτίρια ερείπια και κοντέινερ. Δεν έκαναν ούτε αυτό? Σε μια χώρα σεισμογενή, κυρία Θεοδωροπούλου, πριν 3-4 μέρες, ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε για τις μεγάλες αλλαγές, τέλος πάντων, που διατελέστηκαν την τελευταία τετραετία και ότι έχουν υλοποιήσει τους στόχους τους. Και ότι θα πρέπει, λέει, μπορούμε να κοιτάξουμε, λέει, στα μάτια πλέον τους Έλληνες πολίτες. Και γέλασαν εκείνη τη στιγμή μέχρι και οι τύχοι που θέλουν να μας κοιτάξουν και στα μάτια. Και ποιες ήταν αυτές οι αλλαγές στην παιδεία για να καταλάβουν? Γιατί ο καθηγητής αυτή τη στιγμή, σε όσο αφορά το κτηριακό, την δόμηση των κτηρίων, τον έχει ακυρώσει. Να μιλήσω για τον νόμο της αξιολόγησης, που έχει μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς μας σε γραμματείς και τα παιδιά μας σε δοχεία κριτικής σκέψης. Γιατί να πρωτομιλήσουμε για ένα σύστημα που έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και σήμερα φέρνουμε την αποτυχία μέσα στη χώρα μας? Ναι. Όχι, δεν έχουμε ασφάλεια. Ούτε κτηριακή ασφάλεια έχουμε, ούτε γνωσιακή, ούτε πνευματική ασφάλεια έχουμε σήμερα στην χώρα μας. Και επιτέλους, μιας και με ρωτήσατε για το αν θα πρέπει να γνωρίζουμε, επιτέλους οι επιστήμονες σε αυτή τη χώρα, όσον αφορά τους σεισμούς μιλάω πάντα, ας μαζευτούν, ας συγκεντρωθούν και ας μας δώσουν ασφαλείς συμπεράσματα για να γνωρίζουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Κυρία Δημητρίου, οι επιστήμονες, αφού είδαμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, θεωρώ πως βγαίνουν δημόσια και λένε, δηλώνουν δημόσια ποια είναι η θέση τους, ποια είναι τα γεγονότα, ποια είναι τα στοιχεία που έχουν, ποιες είναι οι μετρήσεις, ποιες είναι οι επικινδυνότητες, τι θα πρέπει να προσέξουμε. Το θέμα είναι κατά πόσον το κράτος αρχίζει να εφαρμόζει αυτά τα δεδομένα που προτείνουν οι επιστήμονες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ επιστημόνων, έχουν προτείνει. Έχουν συστήσει από το 2001 να γίνουν μελέτες, να γίνουν έρευνες και να γίνουν παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση. Και εδώ θα ήθελα να δούμε ότι εμείς είμαστε μια ουσιαστικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνει η κυβέρνηση, μια κατεστραμμένη οικονομία. Δηλαδή μιλάμε με μια κατεστραμμένη χώρα, προσπαθεί να ανακάμψει. Μιλάμε για μεγάλες οικονομίες. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία. Έχει μια βιομηχανία που ακμάζει. Εμείς δεν είμαστε στην ίδια θέση με την Τουρκία. Μιλάμε για την Αμερική. Αν πάρουμε για παράδειγμα το ατύχημα του Οχάιο στην Αμερική,
που είναι σχετικά πρόσφατο και ίσως μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία αυτή τη στιγμή του πλανήτη και βλέπουμε πάλι ότι ουσιαστικά καμία χώρα δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Όχι. Αυτό είναι, έχει να κάνει με τα χρήματα ή έχει να κάνει, είναι δηλαδή θέμα οικονομίας ή είναι θέμα πρόθεσης και βούλησης των πολιτικών. Είναι θέμα πρόθεσης και βούλησης των πολιτικών. Την οικονομία την έχουν δομήσει αυτοί έτσι στον πλανήτη, ώστε μας έχουν πείσει ως ανθρώπους ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Έχουμε αποδείξει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι σε αυτόν τον πλανήτη έχουν δομηθεί διεθνείς συνθήκες, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την οικονομική πορεία των ανθρώπων. Επομένως, αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Ας ενημερώσει κάποιος, όπως ενημερώνουμε και εμείς τους Έλληνες πολίτες εδώ και χρόνια, ότι χρήματα οι Έλληνες άνθρωποι και άλλες χώρες έχουν στη διάθεσή τους και για φυσικές καταστροφές και για την εξέλιξη της χώρας τους, για την ανοικοδόμηση της χώρας τους. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι πολιτικούς οι οποίοι νοιάζονται για τους ανθρώπους, για τους πολίτες. Γιατί σήμερα εμείς προφανώς δεν είμαστε πολίτες για αυτούς. Η ζωή μας δεν έχει αξία. Ναι, αλλά τα χρήματα μας έχουν και κάποιος τα παράγει και κάποιος τα καρπώνεται, για να μην το ξεχνάμε, γιατί έτσι συμβαίνει. Εμάς αρμέγουνε, δεν αρμέγουνε κάποιον άλλον, δεν έχουν να πάρουν από πουθενά αλλού. Το ζητούμενο ποιο είναι. Εσείς διεκδικείτε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της χώρας. Μου εντοπίσατε το πρόβλημα ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Ωραία. Θέλω να μου πείτε η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτή την περίπτωση. Ποια είναι. Τι θα κάνατε εσείς ως κυβέρνηση. Είναι λοιπόν μια λύση που φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια. Και η λύση είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Ως Ελλήνων Συνέλευσης, και αυτό αφορά όλους τους πολίτες, γιατί μόνο τότε θα γίνουμε πραγματικά πολίτες και η ζωή μας θα έχει αξία, μόνο τότε λοιπόν η λύση θα έρθει και θα έρθει μέσα από την διοίκηση της χώρας μας. Η λύση, ναι, είναι η διοίκηση της χώρας. Είναι η παιδεία, είναι η γνώση, είναι η θωράκιση του νου με την αλήθεια, να μην εμπιστευόμαστε πλέον, αλλά να γνωρίζουμε. Και μαζί με αυτό θα έρθουν και τα οικονομικά εργαλεία για να οικοδομήσουν αυτήν τη χώρα. Έρχεται η Ελλήνων Συνέλευσης με τεράστια κεφάλαια, γιατί πρέπει να χτίσουμε κτίρια και σχολικές δομές με αυστηρές προδιαγραφές δόμησης, με απόλυτα αντισεισμική θωράκιση, με άρτιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η πολεοδόμηση λοιπόν των κτίριων θα πρέπει πρώτα, αν μη τι άλλο, σε μια χώρα που βάλεται από σεισμούς, να παρέχει ασφάλεια, να μην υπάρχει ο φόβος να μας πλακώσουν τα μπετά. Επιτροπές λοιπόν που θα συσταθούν και θα δημιουργηθούν, θα είναι σε μια μόνιμη εργασία για τον συνεχόμενο έλεγχο και την τήρηση των προδιαγραφών της πολεοδόμησης. Πριν από αυτό όμως, κυρία Θεοδωροπούλου, θα πρέπει να έρθει η συσάχθεια. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανοικοδόμηση, σε οτιδήποτε σε αυτήν τη χώρα, εάν χρωστάμε. Συσάχθεια λοιπόν στο δημόσιο χρέος και στο ιδιωτικό. Και η επόμενη μέρα να μας βρει με ανέλυξη. Ωραία. Οι επιτροπές που θα συσταθούν και για τον οικονομικό έλεγχο, θα ψάξουν μέχρι και το τελευταίο σεντ και τα τραπεζικά κατεστημένα, θα ψάξουν και το τι έχει γίνει σε αυτήν τη χώρα για να αποδοθούν και ευθύνες κάποτε σε αυτούς που δεν φρόντισαν για το μέλλον των ανθρώπων. Ωραία. Εδώ μιλάμε, κυρία Δημητρίου, κατανοητό ότι είναι ένα τεράστιο εμπόδιο το οικονομικό. Μας λέτε ότι ουσιαστικά διαγράφεται το χρέος, θα διαγραφεί το χρέος ώστε να μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε όλοι από την αρχή. Μιλάμε όμως εδώ για δημόσια κτίρια. Δημόσια κτίρια τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε πόλεις που ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να είναι καν σχολεία. Να πάρουμε συγκεκριμένα τα σχολεία. Ή δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι μέσα σε πόλεις με αυτόν τον τρόπο. Τι θα κάνουμε με αυτά τα κτίρια, τα κατεδαφίζουμε? Γιατί ουσιαστικά όλες οι πόλεις είναι για κατεδάφιση. Αν ξεκινήσεις με ένα, θα πάρει ντόμινο όλο το υπόλοιπο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, μιλάτε για ουσιαστική, για ολοκληρωτική κατεδάφιση? Ξεχνάμε δηλαδή την Αθήνα όπως την ξέρουμε και την Αττική? Ό,τι είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή,
καταλαβαίνουμε όλοι ως νοήμοντες άνθρωποι, δεν μπορεί να μείνει. Ό,τι λοιπόν χρήζει επέμβασης, θα γίνει η επέμβαση που χρειάζεται, έτσι ώστε να είναι ένα κέραιο, ένα στέρεο υποδόμημα, το οποίο, αν μη τι άλλο, μέσα θα κυκλοφορούν και θα στεγάζονται άνθρωποι. Ό,τι λοιπόν χρειαστεί να γίνει σε αυτήν τη χώρα, γιατί δεν πάμε να ισοπεδώσουμε όλα τα κτίρια της χώρας, πάμε λοιπόν να τα κάνουμε με κάλος, να τα κάνουμε ομορφότερα, να τα κάνουμε καλύτερα, να τα κάνουμε λειτουργικότερα και να τα δομήσουμε με τεχνολογία. Εντάξει, δεν αυτό μπορείς. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς μπορεί να λειτουργήσει στην Αθήνα και ειδικά στην Αττική, που είναι όλα πάρα πολύ μαζεμένα και δεν έχει κανένα κτίριο, κανένα κάλος. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις βελόνα στάχυρα να δεις ποιο είναι όμορφο κτίριο και αυτό είναι. Το αφήνουμε να καταρρεύσει, μήπως χτίσουμε καμιά πολυκατοικία στη θέση του. Το θέμα ποιο Η είναι, αλήθεια για να είναι ξαναπώ. Ότι, η αλήθεια είναι ότι με την Ελλήνων Συνέλευση θα ενισχυθεί πάρα πολύ και η περιφέρεια. Οπότε άνθρωποι που πραγματικά αυτή τη στιγμή, και γνωρίζω εγώ τουλάχιστον πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αθήνα, οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν εκεί, αλλά δεν βρίσκουν και πρόσφορο έδαφος για να έρθουν στην επαρχία, είτε λόγω εργασίας, είτε οικονομικό, είτε οποιοδήποτε είναι το θέμα τους και το πρόβλημά τους, λοιπόν αυτό θα λυθεί. Η Αθήνα δεν μπορεί να έχει συγκεντρωμένη τη μισή Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μπορούν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα σε περίπτωση σεισμού ή φυσικής καταστροφής, ότι είναι πάρα πολλοί κόσμοι συγκεντρωμένοι σε πολύ λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, οπότε δεν υπάρχει ούτε εύκολη πρόσβαση για την πολιτική προστασία και για τα σωστικά συνεργεία. Ένας και να θέλει να σε πειράξει. Όταν θα πέσει μία πολυκατοικία, θα καταρρεύσει και η διπλανή, γιατί είναι όλα μεσοτυχίες. Δηλαδή, πια πάει το φαινόμενο ντόμινο. Δεν είναι ότι βασίζεται η καθεμία στα δικά της θεμέλια και μόνο. Πέρα από αυτό, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να, κυρία Θεοδωροπούλου, να έχει χιλιάδες θύματα. Αλλά στο τραπέζι, ξέρετε, η Τουρκία δεν έχει φύγει ποτέ μάλλον από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και της εξωτερικής πολιτικής. Α, εννοείται το θέμα της διεκδίκησης. Βέβαια. Οπότε εχθροί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν παντού. Δεν μπορεί να είναι συγκεντρωμένοι 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε μία πόλη. Ένας να θέλει να σε πειράξει από αυτούς, μπορεί να το κάνει. Και να έχουμε απώλειες πάρα πολλών ανθρώπων. Ναι, αλλά οπότε μιλάτε για μια ουσιαστικά αλλαγή που αποκλείεται να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι ένα πλάνο το οποίο είναι μακροπρόθεσμο. Δεν μπορεί να μετακινηθούν θα 5 γίνει εκατομμύρια. Σταδιακά. Δεν μπορούν οι ζωές των ανθρώπων, αν θέλετε, να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα αλλάξουν με την οικονομική ανάσα. Από εκεί και έπειτα, σταδιακά, γρήγορα, σταδιακά αλλά και γρήγορα, δεν θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, δεν θα γίνει μετά από 50 χρόνια, μετά από 100 χρόνια. Σταδιακά όμως και γοργά θα γίνει και αυτό. Θα θέλουν οι ίδιοι άνθρωποι να γίνει. Δεν θα αργήσει γιατί δεν θα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δεν θα υπάρχει οικονομικό εμπόδιο, αυτό εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς. Το χρήμα είναι κινητήριος δύναμη, κυρία Θεοδωροπούλου. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, γιατί όλοι οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται. Και αν υπάρχει κάποιος λόγος να μας την πέσει η Τουρκία και να υπάρχουν αυτές οι απειλές και οι διεκδικήσεις, είναι και το οικονομικό στη μέση. Δεν είναι απλά και μόνο γιατί είναι ωραία θάλασσα το Αιγαίο. Έτσι είναι. Ακούσαμε και από πολιτικούς ότι δεν τους ενοχλεί η συνειδιοκτήτηση μέσα στο Αιγαίο. Έτσι βέβαια. Γιατί είναι δικό τους τσιφλίκι. Ρώτησαν τους πολίτες. Επομένως το θέμα είναι ότι εμείς σήμερα δεν είμαστε πολίτες. Και θα πρέπει να γίνουμε πολίτες. Και οι πολίτες θα γίνουμε μέσα από τη διοίκηση της χώρας. Μάλιστα. Κυρία Δημητρίου, να σας ευχαριστήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Έχει προκύψει κι άλλο ένα και θα ήθελα εδώ να σας δεσμεύσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για το θέμα των καλλιτεχνών. Με την υποβάθμιση των πτυχίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και σημαντικότατο θέμα στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και τις τέχνες. Έχουμε κάνει, και θα κλείσουμε με αυτό, πάρα πολλές εκπομπές για την υποβάθμιση των πτυχίων. Ήμασταν και πάλι μπροστά από τις εξελίξεις. Είχαμε ακριβώς πει τι θα γίνει σήμερα και σήμερα το ζούμε. Γρηγορείτε λοιπόν, συνέλληνες, θα πρέπει να ανακτήσουμε την διοίκηση της χώρας, θα πρέπει να σταματήσουμε όλες τις αδικίες
και να ζήσουμε, να βιώσουμε, αυτό θέλουμε. Να βιώσουμε με δίκαιο, με κάλλος, με αρμονία, με ευδαιμονία. Αυτό. Κυρία Δημητρίου, να σας ευχαριστήσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Θα δούμε κατά πόσον ασφαλιστούμε. Μέχρι στιγμής πάντως όλοι μας ευχόμαστε να μην γίνει σεισμός εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας στον ίδιο τον πλανήτη να μην συστεί. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και μας έδωσε την πάσα η κυρία Δημητρίου για τον πολίτη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Εφρεμίδου. Κυρία Εφρεμίδου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Θεοδωροπούλου. Την καλησπέρα μου και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Εφρεμίδου, έχουμε κάνει και μαζί προηγούμενες εκπομπές. Είσαστε υποψήφια με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπου ο πολιτικός φορέας δίνει ιδιαίτερη σημασία στον ίδιο τον πολίτη. Αναλύσαμε σε προηγούμενες εκπομπές σε ποιο βαθμό θα είναι η συμμετοχή του πολίτη, ότι θέλετε ουσιαστικά να διευρύνεται το κομμάτι της δημοκρατίας, να διευρυνθεί δηλαδή η συμμετοχή στην δημοκρατία, να αρχίσουν να μετέχουν και οι πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουμε συνηθίσει τα κόμματα να μας θεωρούν ψηφοφόρους. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω για να ξεκινήσουμε από εκεί είναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψηφοφόρων και πολίτη. Τι εννοείτε εσείς δηλαδή πολίτη? Δεν είναι ότι εμείς θα ορίσουμε τον πολίτη. Ο πολίτης έχει οριστεί. Η λέξη, η κωδική λέξη είναι ορισμένη και μάλιστα έχει οριστεί από έναν μεγάλο Έλληνα, τον Αριστοτέλη, όταν αναφέρει ότι ο πολίτης ορίζεται αυτός που μετέχει μετακρίσεως και αρχής. Αυτός είναι ο ορισμός που έχει δοθεί και αυτός είναι ο πολίτης. Είναι ο άνθρωπος εκείνος λοιπόν που γνωρίζει, έχει γνώση της πολιτείας του και μετέχει στα κοινά με αρχή, με κρίση και με αρχή. Και όταν λέμε κρίση, τι εννοούμε? Γιατί, κυρία Θεοδωροπούλου, τα πάντα είναι η επικοινωνία και επικοινωνούμε με τον λόγο και με τη φωνή, άρα με τις λέξεις. Η λέξη πολίτης, πολιτεία, πόλης, πολιτισμός έχει δοθεί από τους Έλληνες, από τη γλώσσα σε όλο τον πλανήτη. Η λέξη πόλης, λέμε πόλης η αστυνομία. Γιατί πόλης είναι αυτός ο οποίος ασφαλίζει. Ο πολίτης δηλαδή. Είναι αυτός που ασφαλεία ασφαλίζει δηλαδή πολιτεία. Της πολιτείας. Βλέπετε λοιπόν που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη σε μία άλλη διάλεκτο για να αποδώσουν τον πολίτη τον ίδιο, που πρέπει να είναι ο πλήτης λοιπόν και να διασφαλίζει την πολιτεία του. Βρίσκουμε λοιπόν πάρα πολύ εύκολα μέσα από τις λέξεις, από τον κώδικα επικοινωνίας μας, να μπορούμε να βρίσκουμε λοιπόν το χάρτη που μας οδηγεί για να βρούμε και το δρόμο μας. Γιατί τον έχουμε χάσει, κυρία Θεοδωροπούλου, χάσαμε μέσα σε αυτήν τη Βαβέλ με πολλές διαλέκτους που έχουν σπάσει, κομματιάσει την πραγματική γλώσσα των ανθρώπων, που δεν είναι άλλη από την ελληνική γλώσσα και από τον ελληνικό πολιτισμό, που είναι ο ίδιος ο δυτικός πολιτισμός. Αυτό αναγνωρίζεται παγκόσμια και το ξέρουμε κι εμείς. Πώς λοιπόν να πούμε για μια δημοκρατία όταν δεν υπάρχουν πολίτες? Άρα υπάρχουν πολίτες. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, ξέρετε, κυρία Θεοδωροπούλου. Θέλω να το πάμε και λίγο πιο έξω. Νομίζετε ότι υπάρχει πολίτης αυτή τη στιγμή πουθενά στον πλανήτη, πολίτης, συνειδητοποιημένος? Υπάρχουν κράτη-εταιρείες οι οποίοι έχουν δούλους, υπαλλήλους που εργάζονται σαν εργαζομένους τους ανθρώπους, κάποιες κάστες, ολιγαρχία έχουμε έτσι κι αλλιώς, οι οποίες αυτοί παίρνουν όλο τον πλούτο των ανθρώπων, φούσουν τους χρησιμοποιούν ως εταιρείες λοιπόν, και δεν υπάρχει πουθενά πραγματική πολιτεία και πολίτης. Πρέπει λοιπόν να κάνει την εμφάνισή του ο πολίτης. Γι' αυτό ο Πρόεδρός μας το πρώτο που είπε, τώρα θα κάνω πολίτες. Το είπε, κυρία Θεοδωροπούλου. Ναι, το είπε. Ότι θα κάνω πολίτες. Και ήταν ο πρώτος που ανέφερε και είπε ότι εμείς δημιουργούμε πολιτικό φορέα. Μέχρι τώρα όλοι γνωρίζαμε τα κόμματα. Και μόλις δημιουργήθηκε η Ελλήνων Συνέλευση πολιτικός φορέας, ξαφνικά, σιγά σιγά και κάποιοι άλλοι άρχισαν να αναφέρονται ως πολιτικοί φορείς κτλ. Αυτά είναι και γελιότητες φυσικά όταν θέλουν να κλέψουν κάτι κάποιοι, αλλά
όταν δεν έχεις το πρωτότυπο, το πραγματικό, ό,τι και να κάνεις, μάλλον σε γελιότητα θα καταλήξεις. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε από άνθρωποι πολίτες. Μάλιστα ο Αριστοτέλης στα πολιτικά τα αναφέρει πολύ ωραία και μιλάει για τον ίδιο τον άνθρωπο και πώς είναι ο πολίτης ο ίδιος, πώς είναι η πόλη, πώς είναι η κοινωνία, τι μας διαχωρίζει από τα ζώα. Μιλάει δηλαδή πώς αυτή δίνει τους ορισμούς και εμείς ως λαός, ενώ έχουμε τέτοιο κληροδότημα, δεν το μαθαίνουμε, κυρία Θεοδωροπούλου, στο σχολείο. Αυτά πρέπει κάποιος να πάει να τα ψάξει. Ας πούμε τα πολιτικά του Αριστοτέλη δεν διδάσκονται. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά, δεν τα έμαθα μέσα στο σχολείο αυτά. Γιατί μέσα στη χώρα μου, στη χώρα αυτή που έχω, που καταλαβαίνω, κατανοώ τη λέξη πολίτης, δεν βγήκε κανένας να μου πει τι σημαίνει ο πολίτης, όπως έχει οριστεί. Παρά αν κάποιος ψάξει, γιατί συνήθως τώρα λόγω της είμαστε στην κοινωνία της πληροφορίας και είναι πολύ απλά κάποιος στο διαδίκτυο να ψάξει τον ορισμό. Στον ορισμό λοιπόν, θέλω να το ακούσουμε, να το δούμε μαζί. Λοιπόν, αν χτυπήσετε και βάλετε τον ορισμό του πολίτη, όλοι θα ανατρέξουν στο Wikipedia. Είναι ένας, τέλος πάντων, είναι το πιο σύντομο, το πιο εύκολο πράγμα για κάποιον να ψάξει έναν ορισμό. Κάποιες εκεί αλήθειες υπάρχουν, κάποια αλήθεια λέγεται. Αλλά εντάξει, πολλές φορές αλλοιώνεται αναγκαστικά από αυτούς που το διαχειρίζονται. Λέει λοιπόν, ακούτε στον ορισμό και με έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Πολίτης είναι το άτομο που δεν ανήκει σε ένοπλες δυνάμεις, αστυνομικές ή πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολίτης είναι αυτός που έχει την ηθαγένεια μιας χώρας όπου αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχει πολιτικά δικαιώματα. Τώρα αυτό είναι ορισμός. Άρα ότι ουσιαστικά κάποιον... αυτό που προτείνεται στον ορισμό του πολίτη είναι αυτός που έχει πολιτικά δικαιώματα να ψηφίζει. Ηθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα, γιατί τα παίρνει μέσα από την ηθαγένεια. Και μάλιστα προσφάτως για την ηθαγένεια δόθηκε κάπου με έναν τρόπο λιγάκι έτσι παράνομο. Τουλάχιστον ανήθικο, δεν θα πω παράνομο, γιατί οι διαδικασίες συνήθως είναι πολύ εύκολα να εμφανίζονται να υπάρχει μια λιθοφάνεια στην νομιμότητα, αλλά στην ανηθικότητα. Δόθηκε λοιπόν σε κάποιον Τούρκο υπήκο, δόθηκε ελληνική ηθαγένεια. Το στήριξαν πολιτικοί της Ελλάδος για να πάρει με έναν άλλο πιο σύντομο τρόπο να πάρει μια την ηθαγένεια. Έτσι λοιπόν δίνονται ηθαγένειες, μοιράζονται συνέχεια στη χώρα. Και ενώ μιλάμε για πολιτογράφηση, ακούστε, πολιτογράφηση, στη χώρα μας το ονομάζουν ηθαγένεια. Ναι. Αυτά τα κόλπα και αυτά που συμβαίνουν είναι γιατί, όπως έλεγαν οι παλιοί, βρίσκουν και τα κάνουν κάποιες ομάδες. Όταν λοιπόν αυτοί βρίσκουν ανθρώπους που δεν είναι πολίτες, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται μέσα στην πολιτεία τους, είναι επόμενο να γίνονται αυτά που γίνονται. Είναι επόμενο να ψηφίζονται νόμοι χωρίς να υπάρχει ο πολίτης. Ο πολίτης πού βρίσκεται στους νόμους, στο να ωραία δημιουργηθεί ένας νόμος. Το κυρία... είχαμε αναφέρει κιόλας. Πού είναι ο πολίτης. Κυρία Φρεμίδου, να πούμε, μας αναφέρατε τι ορίζεται από τον Αριστοτέλη και τι ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε σε αναδείξεις στο διαδίκτυο για τον πολίτη. Όμως, έχω μία αίσθηση ότι εσείς έχετε έναν διαφορετικό ορισμό για τον πολίτη όταν το διαφοροποιείτε από τον ψηφοφόρο. Ποιος είναι ο δικός σας ορισμός του πολίτη? Ο δικός μας δεν υπάρχει. Ένας είναι ο ορισμός. Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε. Εμείς δεν το βάζουμε. Ο ορισμός. Λέω τον δικό σας, γιατί οι τηλεθεατές μας μπορούν να βρουν και από άλλες πηγές. Γι' αυτό λέω. Δεν υπάρχει πουθενά, κυρία Θεοδωροπούλου, ο ορισμός του πολίτη είναι ένας και μοναδικός στο δυτικό πολιτισμό. Στο μοναδικό πολιτισμό που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Δόθηκε πολύ ωραία από τον Έλληνα Αριστοτέλη, τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει στα κοινά. Με τα χρήσεως και αρχής, είναι ο πολίτης. Δηλαδή αμέσως δεν ιδιωτεύει, δεν είναι κάπου από μόνος του να υπάρχει. Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Και ένας ψηφοφόρος. Και το έχει αποδείξει αυτό... μέσα από μια διεργασία πολύ λογική. Λέει πως ο άνθρωπος ζει μέσα στις πόλεις, διαφοροποιείται από τα άλλα ζώα και όπως το λέει κιόλας είναι και ζώο πολιτικό στη φύση. Από φύση δηλαδή. Είναι πολιτικό. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν απλά πράγματα. Δεν το δίνουμε εμείς τον ορισμό. Η ίδια η λέξη αποτυπώνει τον ορισμό. Γιατί έχει τη λέξη πόλης μέσα. Πολιτεία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί αυτή τη στιγμή και όλα τα κόμματα θεωρούν ότι έχουν πολίτες απέναντί τους, τους ψηφοφόρους.
Τι διαφορά έχει, γιατί με την ψήφο του δεν μετέχει κρίσεως και αρχής, δεν πηγαίνει κάθε 4 χρόνια να ψηφίσει. Πώς διαφοροποιείται το μετέχω και κρίσεως και αρχής? Πολύ ωραία. Ο πολίτης. Δεν σημαίνει ο άνθρωπος που θα πάει να ψηφίσει μία φορά στα 4 χρόνια, που ούτε ξέρει και τι θα ψηφίσει τελικά, γιατί δεν έχει ψάξει ποτέ μια ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος, αλλά για λόγους που τον βολεύουν, ή δεν θα πάει να ψηφίσει. Τώρα είναι και τις μόδες να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν οι περισσότεροι, ούτε καν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι πολίτης. Είσαι ένας απλός ψηφοφόρος. Αλλά και το ότι δεν πολίτης πάει να ψηφίσει. Καθημερινά. Καθημερινά. Και πρέπει να το αποδεικνύεις αυτό. Πρέπει να έχεις γνώση τα της πολιτικής. Καταλαβαίνετε όμως, κυρία Εφραιμίδου, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα που διαβιώνουμε, μέσα στο οποίο διαβιώνουμε, δεν μας δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε σε κάθε απόφαση που λαμβάνουμε. Και αυτό συζητούσαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Ότι θα υπάρχει... Αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Οι άνθρωποι στους οποίους εμείς απευθυνόμαστε είναι εδώ. Συμφωνώ. Αυτοί είναι και οι που θα ορίσουν το τι θα γίνει. Αυτοί είναι... Αλλά πώς θα το ορίσουν? Δηλαδή εγώ σήμερα, αν διαφωνώ με μία απόφαση, παίρνουν τα σπίτια μας, πάνε ψηφίζουν πληστηριασμούς. Αν εγώ διαφωνώ, μπορώ να το αλλάξω σαν πολίτης? Φυσικά και μπορούμε να το αλλάξουμε ως πολίτες, αλλά όχι ως μονάδες. Γιατί ακριβώς εδώ είναι που μιλάμε, όταν μιλάμε για πολιτεία, μιλάμε για ένα σύνολο ανθρώπων πολιτών, οι οποίοι έχουν γνώση. Αυτή είναι και η διαφορά, άρα, φυσικά. Άρα έτσι. Να βάλουμε και άλλο ένα δεδομένο, ότι ο πολίτης δεν σημαίνει ότι λειτουργεί μόνος του σαν μονάδα. Σημαίνει όχι. Ότι έχει αναγνωρίσει το σύνολο, άνθρωπος... ότι είναι μέσα σε ένα συνολικό περιβάλλον, κοινωνία. Σε ένα συλλογικό περιβάλλον και πρέπει ακριβώς. Να συνεννοηθεί με τους συνανθρώπους, με τους υπόλοιπους συμπολίτες του, για να πράξουν στη από κοινού. Σωστά. Στη λογική, όταν κάτι είναι παράλογο λοιπόν ή κάτι είναι ανήθικο, όλοι συμφωνούμε και κυρία Θεοδωροπούλου, επιτρέψτε να το πω αυτό. Εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Συμφωνεί όλοι. Όλοι συμφωνούν ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι χάλια. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ τους καλείς να έρθουν σε μια συνένωση, σε μια ένωση δηλαδή, να πάμε, οι περισσότεροι σταματούν. Και αυτό γίνεται γιατί τόσα χρόνια έχει ποτιστεί μέσα τους αυτός ο ατομικισμός, τα ατομικά δικαιώματα, το ότι μας βολεύει να μην μιλήσουμε κτλ, που χάσαμε ακριβώς αυτήν την ιδιότητα του πολίτη. Που ο πολίτης είναι αυτός που συμμετέχει στα κοινά, είναι μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων. Άρα, γιατί έχουμε, όλοι μας μιλάμε με πολίτες, με συμπολίτες μας, με συνανθρώπους μας, με γείτονες, με την οικογένειά μας. Όλοι βλέπουν ότι κάτι πηγαίνει στραβά και δεν συμφωνούν. Άρα λέτε ότι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, όχι ότι δεν βλέπουμε το λάθος. Άρα εκεί επεμβαίνει ο πολίτης. Το θέμα είναι στη συνεννόηση. Κοιτάξτε, όταν βγήκε ο πολιτικός φορέας και όταν φέρνει όλα αυτά από την αρχή και όταν ενημερώνουμε εμείς όλο τον κόσμο και ο κόσμος μας ακούει πραγματικά, το καθεστώς έπρεπε να πάρει και αυτό. Ήταν ένας πόλεμος, είναι κυριολεκτικά ένας πόλεμος νόησης. Έπρεπε και αυτό να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν πραγματικά χτύπησαν τον αρχηγό του πολιτικού μας φορέα με ψευτιές και ανηθικότητες οι οποίες δεν έχουν όρια πραγματικά από τους ανήθικους, έναν ηθικό άνθρωπο να τον κυνηγούν τόσο πολύ. Γιατί φοβήθηκαν ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την Ελλήνων Συνέλευση. Ότι η Ελλήνων Συνέλευση θα σηκώσει τον άνθρωπο τόσο ψηλά και θα τον πάει στη θέση του πολίτη και αυτό είναι κάτι που αυτοί οι μηχανισμοί δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να γίνει έλεγχος πραγματικός μέσα στην πολιτεία για να αποδειχθεί ότι ούτε χρέος έχουμε, ούτε ασφάλεια έχουμε, ούτε στρατό έχουμε, ούτε τίποτε δεν έχουμε στην ουσία, γιατί αυτοί φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να τα κρατήσουν κλειστά, εσκεμμένα και να φέρουν τους ανθρώπους σε μια τέτοια κατάσταση φόβου. Αυτό κάνανε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να το κάνουν. Λοιπόν, όταν επιτέθηκε λοιπόν το καθεστώς, το έκανε ακριβώς για να μπορέσει να κλείσει τη φωνή μας στο δίκαιο και στη λογική. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο ότι αυτό που κάνουμε και αυτό που τους καλούμε να κάνουν είναι σε μια ένωση της αλήθειας, του δικαίου, να γίνουν πολίτες. Πώς? Βλέπετε καθημερινά σε εκπομπές, σε αναρτήσεις, σε άρθρα συνελλήνων που ασχολούνται με το θέμα και είναι μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση, θέλουμε να δώσουμε όλη την πληροφορία και όλη εκείνη τη γνώση για το τι συμβαίνει μέσα στο κράτος μας. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, για να τους δείξουμε ότι εμείς
ενεργοποιηθήκαμε, γίναμε ενεργοί πολίτες. Δηλαδή, ενεργός πολίτης είναι ένα έργο, μέσα στο έργο δηλαδή. Δεν μπορεί να είσαι κάθε 4 χρόνια. Ένας πολίτης όταν λειτουργεί, γιατί η πολιτεία είναι σαν ένας οργανισμός, έτσι δεν είναι, η καρδιά χτυπάει συνέχεια. Δεν μπορεί να χτυπάει η καρδιά σε ένα διάστημα τεράστιο όπως είναι 4 ετών και όλο το υπόλοιπο διάστημα τι κάνεις πολίτη. Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στη χώρα σου. Ψηφίζονται νόμοι και δεν μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να τους ρίξουμε. Έχω πει και άλλη φορά αυτό το δείγμα και θα το πω τώρα σήμερα, κύριε Θεοδωροπούλη, μιας και είπατε πώς θα το κάνουν. Όταν κάποτε αυτή η κυβέρνηση, σαν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, με τότε τον τωρινό πρωθυπουργό ως υπουργό, ήταν υπουργός, θα θυμάμαι, εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον ορισμό του, σε ποιο υπουργείο ήταν, αλλά είχε σχέση με τους εργαζόμενους, έφερε έναν τρόπο, είπαμε, αξιολόγησης, βαθμολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε εφαρμοστεί σε εταιρείες μεγάλες και είχε αποτύχει, στη Microsoft είχε μάλιστα συγκεκριμένα και είχε αποτύχει, το οποίο πραγματικά ήταν τελείως ανήθικο και παράνομη τέτοια διαδικασία. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί είναι τελείως άδικο, ενώθηκαν 500.000 πολίτες, γνωρίζοντας πολύ ορθά και ότι αυτό που ζητούσαν ήταν άδικο, πραγματικά ήταν άδικο, με αποδείξεις σε αυτά που λέω, και ο νόμος κατέπεσε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αν λοιπόν όλοι οι Έλληνες αντιληφθούμε και ενωθούμε σε κάποιο νόμο που μας έχουν πει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια Έλληνες, νομίζετε ότι αυτός ο νόμος θα ισχύσει? Αυτό το ξέρουν όλοι οι νομικοί, αλλά δεν μιλάει κανένας. Δεν θα μπορέσει νόμος να σταθεί όταν οι πολίτες, μιλάμε στο σύνολό τους, ένα συντριπτικό σύνολο, θα εκπέσει ο νόμος. Είναι τόσο απλό. Ναι, παρόλα έχουμε αυτά, δει όμως, κυρία Φρεμιδού, έχουμε δει και πολίτες να διαμαρτύρονται και παρόλα αυτά να μην γίνεται τίποτα. Άρα δεν είναι το θέμα μόνο ποσοτικό. Όχι, δεν μιλάω για διαμαρτυρία. Κυρία Θεοδωροπούλου, ο πολίτης είναι πράξη, είναι δράση. Εσείς προτείνετε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο όμως. Δεν προτείνετε μια άναρχη ένωση. Προτείνετε μια πολύ συγκεκριμένη θεσμική ένωση. Δεν μιλάμε για αναρχία, μιλάμε για αρχή. Γι' αυτό τόνισα στον ορισμό ότι ο πολίτης είναι μεταξύ κρίσεως και αρχής. Δεν μπορείς να είσαι, να πας σε άναρχο, σε μια κατάσταση άναρχη. Γιατί ναι, αυτό θα βγει σε άλλα προβλήματα. Ωραία. Όσοι διαφωνούμε δηλαδή με τον νόμο κατάσχεσης και πληστηριασμών και το αποτυχευτικό νόμο, αν συγκεντρωθούμε κάτω από τη Βουλή, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό θέλω να πω. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Ούτε με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει. Υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουν οι πολίτες να δράσουν ενωμένα σε μία κατεύθυνση. Όμως αυτή τη στιγμή, κυρία Θεοδωροπούλου, αυτό που έχει ανάγκη, που είναι πραγματικά ανάγκη που έχει ο πολίτης που βρίσκεται εγκλωβισμένος, είναι να καταλάβει, να μάθει το τι έχει συμβεί. Μόλις θα καταλάβει, θα δει ότι αυτός ο δρόμος που εμείς τον καλούμε να έρθει είναι ένας μονόδρομος για να πάμε στην πραγματική δημοκρατία. Ωραία. Ως πολιτικός φορέας, πρώτη φορά έχουμε πει σε εκλογές, κύριε Θεοδωροπούλου, και να το ξαναπούμε πάλι εδώ, ότι ζητήσαμε και στις προηγούμενες εκλογές που είχαν γίνει, και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις βουλευτικές, ότι μπορούν να έρθουν, εμείς θα τους δώσουμε εκείνο το δικαίωμα να μπορέσουν να ελέγξουν, γιατί ξέρετε, για να είσαι μέσα στην εκλογική διαδικασία, πρέπει να έχεις ένα χαρτί από κάποιο πολιτικό φορέα, από κάποιο κόμμα, ώστε να μπορείς να παρακολουθήσεις και εσύ και να καταγράψεις στοιχεία. Ζητήσαμε λοιπόν από πολίτες να έρθουν και να συμμετέχουν, δίνοντάς τους το δικαίωμα, αυτό το χαρτί δηλαδή, ως αντιπρόσωποι μας, να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Τότε μπορέσαμε και τον έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας. Τον έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας. Μα όλα εκεί βασίζονται. Παντού μας κλέβουν, κυρία Θεοδωροπούλου. Καταφέραμε ανάμεσα στα 22.000 εκλογικά τμήματα να μαζέψουμε γύρω στους 3.500 Έλληνες που δέχθηκαν να κάνουν εκείνη την ημέρα αυτή τη διαδικασία. Και με λυπεί το γεγονός ότι ενώ απευθυνθήκαμε σε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπήκε στον κόπο να γίνει πολίτης έστω και για μία μέρα, να γίνει πραγματικός πολίτης. Κυρία Θεοδωροπούλου, έχω μια απορία. Θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα, έτσι. Θα έχουμε εκλογές. Και έχω μια απορία και θέλω πραγματικά να το δω τι θα γίνει. Να δω αν θα το αναλάβει πάλι αυτή η ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει τις εκλογές μας, να μετράει τους ψήφους, μια εταιρεία έξω από την Ελλάδα,
να μετράει τους ψήφους από το 1981 και μετά, με προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις δηλαδή, προέδρου, που είναι μάλιστα και το κόστος των εκλογών είναι τεράστιο. Κυρία Φρυμίδου, σύμφωνοι, εγώ δεν θέλω να μπούμε τώρα σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή για τις εκλογές που έρχονται και είναι και ένα θέμα που θα απασχολήσει όλους. Αυτό που θέλω να δούμε, γιατί μας έχει μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος, είναι ότι ουσιαστικά μιλούσαμε για μια ένωση. Ποια είναι η διαφοροποίηση, ποια διαφορά θα δει ο πολίτης, τι διαφορετικό προτείνει η Ελλήνων Συνέλευση για την ένωση, η οποία διαφοροποιεί ουσιαστικά την ένωση. Ναι, όχι μόνο από τα άλλα κόμματα, αλλά και με μία ένωση με κάποιον άλλο, κάτω από κάποιον άλλον μανδύα, δηλαδή κάτω από ένα σωματείο, κάτω από ένα σύλλογο, κάτω από ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Τι το διαφορετικό. Εμείς θα ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό, κυρία Θεοδωροπούλου. Είμαστε στο κράτος, στο ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή. Ακολουθούμε μια διαδικασία καθόλου ανώμημη. Και η διαμαρτυρία Άρα, νόμιμη λοιπόν, είναι, αυτό θέλω να πω. Ναι, καλούμε όλους τους πολίτες και η διαφοροποίησή μας αυτή είναι ότι καλούμε όλους τους πολίτες να γίνουν βουλευτές. Να μπουν στη διαδικασία λοιπόν να γίνουν οι ίδιοι βουλευτές. Έτσι ξεκινάει να γίνεται, να ενεργοποιείται ο πολίτης. Να μπει στη διαδικασία του εκλέγεστε. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε πάντα στο εκλέγει να πάμε να ψηφίζουμε αυτούς που μας έχουν επιβάλει τα κόμματα από πάνω. Να πάμε λοιπόν από τη βάση. Ένας απλός πολίτης μπορεί και αυτός να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μην τρομάζει. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν τόσες γνώσεις να έρθουν μαζί μας για να μπουν σε μια απόλυτη δημοκρατία. Όταν θα έρθει η διαδικασία εκεί και μας βάλει μέσα στη Βουλή ως κυβέρνηση, τότε πραγματικά εκεί θα εφαρμοστεί μια δημοκρατία, όπου εκεί θα αρχίσουν να εφαρμόζεται αυτό που λέμε πραγματική δημοκρατία. Πώς? Όταν μέσα στην παιδεία που αναφέρθηκε προηγουμένως η καλεσμένη σας, η κυρία Δημητρίου, όταν η παιδεία που είναι η βάση ενός κράτους, θα πρέπει να αρχίζει να χτίζει τον πολίτη. Πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν σε ποιο χώρο ζουν, γιατί πάνω από την οικογένεια βρίσκεται η ίδια η πολιτεία. Όταν τα παιδιά δεν γνωρίζουν που βρίσκονται, όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Αν ρωτήσω τώρα αυτή τη στιγμή όλους τους Έλληνες, ποια είναι η διοικητική δομή αυτής της χώρας, εγώ σας λέω ότι, εμπειρικά το λέω αυτό, λόγω της εργασίας μου, ούτε το 1% δεν ξέρει με ποια δομή το κράτος μας λειτουργεί. Ποιες δομές. Πώς δεν ξέρει, κυρία Φρυμίδου, ένας πολίτης ποια είναι η δομή. Εδώ έχουν χωρίσει το κράτος σε δήμους, περιφέρειες, κεντρική διοίκηση. Δεν ξέρεις τι ανήκει σε ποιον. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό εμείς καλούμε λοιπόν τους συνέλληνες, να έρθουν να μάθουν μαζί μας. Να έρθουμε να τους δείξουμε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα αυτό είναι ένα και μακρινό πώς πρέπει πλάνο, αυτό να όμως, που αλλάξει. Λέτε. Αυτό που λέτε είναι ένα μακρινό πλάνο. Υποθέτω ότι έχετε Όχι, και ένα δεν πιο είναι κοντινό καθόλου πλάνο. Μακρινό πλάνο. Θα σας πω τι εννοώ. Δεν εννοώ άπιαστο μακρινό. Υπάρχει αυτό που αναφέρατε στην παιδεία είναι ένα πλάνο αφού κυβερνήσετε. Εμείς μιλάμε τώρα και για τις επόμενες μέρες. Πώς νόμιμα εμείς θα μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη όλα αυτά. Εκεί θέλω να καταλήξω, κυρία Εφρεμίδου, ότι υπάρχει και στο άμεσο μέλλον μια εκλογική διαδικασία. Και τους καλείτε να γίνουν πολίτες τώρα. Όπως είπαμε τώρα, πριν, είναι πολίτης, ανάγκη, με τον πολίτες. Ορισμό του πολίτη δεν υπάρχει, γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο, το πολιτικό καθεστώς αυτή το τη στιγμή. Αλλάξουμε λοιπόν. Έχει. Είναι ευκαιρία να το αλλάξουμε λοιπόν, τώρα. Να το διορθώσουμε, εγώ θα έλεγα καλύτερα, να το φέρουμε στις ανάγκες των πολιτών. Ακριβώς, αυτό να κάνουμε. Να γίνει μια δημοκρατία ουσιαστικά έτσι όπως είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό ζητάμε εμείς οι πολίτες. Δεν ζητάμε να αλλάξει κάτι άλλο, ούτε να καθαιρεθούν άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό που ζητάμε σαν πολίτες είναι ουσιαστικά να ακουστούμε, να ακουστεί η άποψή μας, γιατί και εμείς... Για να ακουστεί η άποψη όμως του πολίτη, κύριε Θεοδωροπούλου, το να ζητάμε, αλλά χωρίς να πράττουμε εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ζητάμε από ποιον. Ποιος θα το κάνει αυτό, πράξη. Παρά μόνο εμείς οι ίδιοι. Άρα εμείς μέσα από τις πράξεις μας, αν δεν μετέχουμε οι ίδιοι ως πολίτες, πώς θα πάει αυτό, το να ζητάω εγώ από κάπου, που ποιο, το κράτος είναι ένα... Τι είναι το κράτος, όλοι εμείς είμαστε. Δηλαδή όταν μου λένε το κράτος έκανε αυτό το πράγμα, εγώ αναρωτιέμαι πού είναι ο πολίτης το κράτος αυτό, υπάρχει πολίτης. Εσύ άνθρωπέ μου που μιλάς για το κράτος, εσύ είναι πολίτης, τι έχεις κάνει. Έχεις κάνει ένα γραπτό αίτημα ποτέ, κυρία Θεοδωροπούλου, αρεσκόμαστε πάντα να μιλάμε έτσι. Και ρωτάω εγώ τους πολίτες. Έστω απλώς ο πολίτης να πάρει ένα χαρτί και να γράψει σαν θέλω αυτό το αίτημα σε μια υπηρεσία. Το έχει πράξει. Σας πληροφορώ ότι
Είναι πολύ ελάχιστος ο αριθμός των ανθρώπων που το έχει κάνει. Σχεδόν είναι μηδενικός. Όλοι μιλάμε και όλοι θέλουμε και όλοι ζητάμε και νιώθουμε την ανάγκη, αλλά κανένας δεν μπαίνει στην πράξη. Ήρθε ο καιρός λοιπόν στις πράξεις. Και ο πολιτικός φορέας δίνει τώρα το δικαίωμα, το οποίο το έχει ο άνθρωπος, απλά να το δει τώρα το δικαίωμα αυτό, να μετέχει σε μια διαδικασία δημοκρατίας. Αυτό τους λέμε να πράξουν. Να έρθουν δίπλα μαζί μας, αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά που λέμε είναι ορθά και δίκαια, το ακούω καθημερινά από πάρα πολύ κόσμο, αλλά κάτι σαν να τους φρενάρει στην πράξη. Το θέμα είναι λοιπόν ο άνθρωπος, εφόσον γνωρίσει, θα γίνει πολίτης όταν θα πράξει. Μάλιστα. Μόνον έτσι θα γίνει πολίτης. Κυρία Φρενιδού... Δεν μπορεί αλλιώς να μπει στην πολιτεία του. Και ο πολίτης είναι αυτός που θα κάνει την πολιτεία και η πολιτεία θα κάνει τους πολίτες μέσα από την παιδεία και όλοι μαζί με αυτήν τη διαδικασία θα έχουμε πολιτισμό. Γιατί τώρα πλέον δεν μπορούμε να έχουμε πολιτισμό. Πολιτισμό δημιούργησαν οι πρόγονοί μας γιατί είχαν δημοκρατία, γιατί είχαν πολίτες. Μάλιστα. Κυρία είναι Φρενιδού... πάρα πολύ απλό ο βηματισμό. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσουμε είναι ότι θα συνεχίσει το κάλεσμα, θα είναι συνεχόμενο, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες πολίτες να μπουν μέσα σε όλες μας τις διαδικασίες. Υπάρχει ένα site που είναι εκεί τα κείμενα πολίτης πολιτεία με την αποδεικτική διεργασία να τη μελετήσουν και να δουν την απόδειξη εκεί ποιος είναι ο πολίτης και πώς θα λειτουργεί η πολιτεία του και τι είναι πολιτεία και πολίτης. Και να μπουν και στη διαδικασία να διαβάσουν και την ιδρυτική μας διακήρυξη και αν θέλουν να τη συγκρίνουν με τις άλλες ιδρυτικές διακήρυξεις των κομμάτων. Οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ θα τους έλεγα, κυρία Φρεμίδου, αν θέλουν να έρθουν και σε επαφή με εσάς, γιατί είναι ένα τεράστιο... Είναι πολύ εμείς μεγάλο αυτό που λέτε εδώ, να διαβάσουν. Τα τηλέφωνά μας είναι, είμαστε πρόσωπα δημόσια, έχουμε δώσει τα στοιχεία μας, μπορούν να έρθουν να μας καλέσουν, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους κατηδίαν, να τους πούμε ό,τι απορία έχουν να τη λύσουμε. Ωραία. Είμαστε πάντα παρόντες, γιατί ο πολίτης πρέπει να είναι πάντα παρόν. Κυρία Φρεμίδου, να σας ευχαριστήσω. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή, σε επόμενη βέβαια εκπομπή, θα συνεχίσουμε το κομμάτι των εκλογών, γιατί μας αφορά να δούμε πώς λαμβάνουν, πώς γίνονται οι εκλογές, αν υπάρχουν παρατυπίες και αν ουσιαστικά εκφράζουν τη βούληση του έθνους ή του λαού, όπως αναφέρει το Σύνταγμα. Πολύ ευχαρίστω να το δούμε μαζί αυτό, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, αφορούν όλους τους Έλληνες και εσάς. Να θυμίσω σε όλους να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε και βέβαια να πατήσετε like στην εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια σε όλους.